Γεια σας φίλες και φίλοι, ακασάκιδες και ακασίτσες του Fan Club, λοιπόν του καναλιού μου. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο κανάλι αριθμολογίας, αστρολογίας και ανάλυσης ταρό. Το όνομά μου είναι Ακάς και μην ξεχνάμε επίσης ότι έχω και site, το akastarot.gr, μπορείτε να το πληκτρολογήσεις, να το γκουγκλάρεις κιόλας, με 5 δωρεάν υπηρεσίες και κυρίως όμως, αυτό το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, 3 κάρτες δωρεάν για σένα, 3 κάρτες λοιπόν. Μπες μέσα να δεις, να πάρεις πληροφορίες. Και το νούμερο ένα, το φανταστικό online μαντίο. Τα σπάει πραγματικά. Νούμερο ένα γενικά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια υπηρεσία. Ναι, και είμαι περήφανος. Και είμαι περήφανος διότι δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό και θα πάρεις πληροφορίες από εκεί, σοβαρές, στιβαρές πληροφορίες, όπου προέρχονται μέσα από αστρολογία, αριθμολογία, κρυστάλλους, συμβολισμούς, όνειρα κλπ. Πάμε όμως στο θέμα μας σήμερα, τι θα κάνουμε. Το θέμα μας λοιπόν είναι μοναδικό, είναι ιδιαίτερο, είναι περίεργο. Σήμερα λοιπόν, που είναι και του Αγίου Βαλεντίνου, είναι Κυριακή 14 Φεβρουαρίου του 2021. Δεν θα κάνουμε για το Βαλεντίνο, δεν θα ρίξω για Βαλεντίνο, δεν θα ρίξω για Βαλεντίνη, δεν θα ρίξω για αγάπη. Εξάλλου, αν θέλετε κάτι, μπορείτε να ανατρέξετε πίσω και να πάτε στο βιντεάκι το οποίο έχω φτιάξει στην πρεμιέρα σχετικά με τις αδελφές ψυχές, δίδυμες, φλόγες, πώς βγαίνουν και τι επιρροές υπάρχουν. Όμως θα μιλήσουμε σήμερα για το μαγικό σου όνομα. Ναι, το μαγικό σου όνομα. Το μαγικό όνομα λοιπόν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από το αρχικό γράμμα. Θα δούμε τη μεθοδολογία. Το αρχικό γράμμα του ονόματός σου, αυτό που είναι της ταυτότητας, ό,τι γράφει η ταυτότητα. Άσχετα πως σε βάφτισαν, άσχετα πως σε φωνάζουν, άσχετα ποιο είναι το όνομά σου, πως το έχεις τροποποιήσει εσύ. Λοιπόν, είναι ό,τι είναι γραμμένο στην ταυτότητα, το αρχικό γράμμα. Αν είναι το α, αν σε λένε Ανδρέα, είναι το α, έτσι. Αν σε λένε, ξέρω εγώ, Ελένη, είναι το ε κτλ. Επίσης, το δεύτερο στοιχείο το οποίο παίζει ρόλο στην ανάλυση που θα κάνουμε είναι και ο μήνας. Ο μήνας γέννησης, 12 μήνες. Οπότε αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι θα βρούμε τις ενέργειες που κρύβονται πίσω από το κάθε γράμμα και τις ενέργειες που κρύβονται πίσω από κάθε μήνα. Οι αρχαίοι Έλληνες, και συγκεκριμένα μιλάω για τους αρχαίους Έλληνες, δεν δίνανε τυχαία την ονοματοδοσία, δεν ήταν τυχαία τα ονόματά τους. Υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος και μάλιστα προσπαθούσαν να βρούνε και μια αριθμολογική μορφή. Δεν συνέβαινε σε όλους, έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλοι οι αρχαίοι Έλληνες το κάνανε, όμως αυτοί οι οποίοι ήταν, αν θέλετε, λίγο πιο αφυπνισμένοι, λίγο πιο μέσα στα κόλπα, λίγο πιο μέσα στα πράγματα, γνωρίζανε πολύ αρκετά πράγματα όσον αφορά για αυτές τις δονήσεις και για αυτούς τους και τους αριθμούς, αλλά και τις ενέργειες και τους συντονισμούς. Ξέραν πάρα πολύ καλά τι γινόταν. Και γι' αυτό είχαν και πολύ ανεπτυγμένη αστρολογία, αριθμολογία, όχι όμως στη μορφή που είναι στη σημερινή εποχή, που έχει ευτελιστεί και φυσικά πολύ και γελάει ο κόσμος και δεν το πιστεύει. Πίσω λοιπόν από το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το αρχαίο, το ιωνικό αλφάβητο, θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέρνο, διότι οι εποχές έχουν αλλάξει, οι ενέργειες είναι διαφορετικές. Άλλες ήταν οι ενέργειες πριν 2.000 χρόνια πόσο ήταν, και άλλες είναι οι ενέργειες στη σημερινή, συγγνώμη, στη σημερινή εποχή. Πίσω όμως από το αλφάβητο, πίσω όμως και από τους μήνες, κρύβεται μία ενέργεια που οι αρχαίοι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, ημιημένοι, να το πω έτσι, το γνωρίζαμε. Το μαγικό σου όνομα, το κρυφό όνομα, δεν είναι κάτι καινούριο, να το πω έτσι. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε. Και υπάρχει ακόμα και στη σημερινή εποχή. Αν το καλοσκεφτείτε, αυτοί οι οποίοι αφιερώνται σε έναν πνευματικό δρόμο, παραδείγματος χάρη Ίνδοι, οι Ινδιάνοι, οι μοναχοί, οι δικοί μας οι μοναχοί, όταν πηγαίνουν. Αλλάζουν το όνομά τους ή όταν χειροτονούνται ή όταν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι διαδικασία είναι, είναι ένα είδος μοίησης και αυτό, ένα είδος αλλαγής που αφήνω πίσω τον παλιό μου αυτό και καλωσορίζω τον καινούριο μου αυτό. Και παίρνουν φυσικά άλλα ονόματα. Όλοι μας όμως από πίσω κρύβεται και είναι αυτό στην έγκυται μέσα στα πλαίσια της αριθμολογίας αλλά και της αριθμοσοφίας, πίσω το όνομά μας και όλο το όνομά μας, αλλά κυρίως ο ακρογωνίος λίθος, έτσι ονομάζεται, που είναι το αρχικό γράμμα του ονόματος, είναι ο πρωταρχικός μας λίθος, ο ακρογωνίος λίθος όπως ονομάζεται, είναι η αρχή της πυραμίδας. Είναι πολύ σημαντικό διότι από πίσω κρύβονται και κρυφές δονήσεις και κρυφά πράγματα. Έχω κάνει και βιντεάκια, μπορείτε να πάτε να τα ψάξετε να δείτε.
το οποίο λέγεται το αποκαλυπτικό ρίξιμο, το πρώτο γράμμα από το όνομά σου και τα κρυφά μηνύματα. Μπορείτε να πάτε να το δείτε, όσοι δεν το έχετε δει, αν να το ξαναδείτε, να θυμηθείτε, διότι εδώ θα κάνουμε λίγο διαφορετικά πράγματα. Έτσι να πάρετε μια ιδέα γενικότερα για το και περισσότερες πληροφορίες, αλλά τι σημαίνει το αρχικό όνομα. Εδώ είναι μια διαφορετική προσέγγιση και ένας διαφορετικός συνδυασμός. Λοιπόν, στην αριθμοσοφία, στην αριθμολογία και γενικά στους μοιημένους, στους μύστες ας το πούμε, υπάρχει και το κρυφό μαγικό όνομα, το οποίο αυτό δίνει μια άλλη διάσταση και μας δίνει και κάποιες δυναμικές. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε και για και σαν διασκέδαση να το δούμε, αλλά και σαν ένα είδος εμβάθυνση σε αυτά τα κομμάτια, θα δείτε πόσο όμορφα μηνύματα βγαίνουν και μπορεί σε πολλούς και πολλές από εσάς κάποια πράγματα να σας κάνουν κλικ. Εντάξει, δηλαδή να συντονιστείτε με αυτό. Και να πείτε ναι, έχει ένα δίκιο. Συντονίζομαι διότι είχα δει αυτό, ή υπήρχε ένα όνειρο, ή κάποια στιγμή στη ζωή μου είχε γίνει αυτό το γεγονός, ή κάποια στιγμή αυτό, ή με φωνάζουν. Θα το δείτε εσείς γενικότερα. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο. Η μέθοδος που θα κάνουμε είναι μία μέθοδος. Υπάρχει μία δεύτερη μέθοδος ονοματοδοσίας, η οποία εκεί πλέον πρέπει να γίνει με παρουσία δασκάλου ή ανθρώπου ο οποίος γνωρίζει. Γιατί, διότι εκεί μπαίνουν πολλά διαφορετικά κριτήρια και είναι μία αναζήτηση εσωτερική και γίνεται με έναν πολύπλοκο τρόπο. Δεν είναι τόσο απλό. Εδώ που θα δούμε αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο της ονοματοδοσίας, το πρώτο επίπεδο του μαγικού σας ονόματος, είναι εύκολος ο τρόπος, αλλά είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο είναι πολύ πιο πολύπλοκο και βγαίνει μέσα από ιδιαίτερους υπολογισμούς, αριθμολογικούς, αστρολογικούς, με πλανήτες, με σελήνες, έχει μια παραξενιά, ας το πούμε. Αλλά και παρόλα αυτά όμως, αυτό που θα κάνουμε είναι ψαγμένο. Δεν είναι τυχαίο, είναι ψαγμένο, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι συγκλονιστικό και ελπίζω να σας αρέσει. Και φυσικά μετά σε κάθε ονοματοδοσία, ας το πούμε, θα κάνουμε για κάθε γράμμα, θα ρίχνουμε από μία κάρτα και στο τέλος για τους 12 μήνες, ναι, για τους 12 μήνες, θα ρίξω και 12 κάρτες από εδώ για να δούμε και περισσότερο συντονισμούς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο, ας τα πάω αυτά λίγο στην άκρη, για να ξεκινήσουμε να το δείτε, να μην μακρηγορώ άλλο, εννοείται βέβαια ότι όλες οι πληροφορίες θα υπάρχουν και μέσα στην περιγραφή του βίντεο, αλλά και θα γίνει και πινεζάκι, το οποίο θα μπορείτε να το δείτε κάτω ακριβώς από το βίντεο γενικά όλη τη σημαία. Έκατσα λοιπόν και σας τα εκτύπωσα για να μπορείτε να τα βλέπετε. Μισό λεπτό, ελπίζω να τα βλέπετε και να μην είναι ψήρες και να χρειάζεστε φακό. Εντάξει, εγώ θα τα φέρω και κοντά κοντά, αλλά θα υπάρχουν και όλες αυτές οι επεξηγήσεις ακριβώς και κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, για να αρχίσουμε λίγο να το δούμε το σκανάρι, να τα φέρω εδώ να τα βλέπετε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι α, β, γ μέχρι και το ω, έτσι, θα δούμε από πίσω ποιες ενέργειες κρύβονται. Δεν είναι τυχαία νοηματοδοσία. Δεν είναι δικιά μου, έτσι. Δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα, α, ωραία, θα τα δώσω αυτά. Όχι. Είναι βάση έρευνα και μελέτη που έχει γίνει για του Πυθαγόριου, τι κρύβεται πίσω από το ελληνικό αλφάβητο. Τα υπόλοιπα γράμματα, τα κόπασα, μπι και τα λοιπά, έχουν καταργηθεί. Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι πάρα πολλές. Μία όμως μελέτη που έχει γίνει έχουν δείξει ότι περίπου το 450 με 530, εκεί αν θυμάμαι καλά τώρα, περίπου είχε γίνει σαν χρονολογία, είχε γίνει μία σύνοδος όπου κράτησε για 2 με 3 χρόνια, διότι είχαν έρθει οι Ιταλοί και είχαν ζητήσει να προσαρμόσουν πάνω στο να πάρουν μάλλον το δικό μας αλφάβητο και να προσαρμοστεί αυτό το αλφάβητο, το ελληνικό, στο δικό τους αλφάβητο και να πάρουν τα πάντα, σύνταξη κτλ. Γι' αυτό και το ελληνικό αλφάβητο είναι η ραχοκοκαλιά σχεδόν όλων των ξένων γλωσσών όσον αφορά στο κομμάτι της σύνταξης και της γραμματικής. Λοιπόν, τώρα, σε εκείνη τη σύνοδο, παρόλο που υπήρχαν και αρκετοί σοφοί και μύστες, συμφώνησαν τελικά να διασπάσουν τα γράμματα, να αφαιρεθούν. Γι' αυτό το Q που λέμε στα γαλλικά ή στα αγγλικά έχει καταργηθεί, το κόπα από τα ελληνικά και έχει γίνει Q και έχει πάει σε κάποιες άλλες γλώσσες και κυρίως στα λατινικά. Διότι έγιναν διάφορα πράγματα τα οποία τα επέτρεψαν, κυρίως όμως χτυπήθηκε η ψυχή.
χτυπήθηκε, δηλαδή από πίσω από τα γράμματα υπήρχε η ψυχή των ανθρώπων, χτυπήθηκε η ψυχή των ανθρώπων, χτυπήθηκε δηλαδή πάνω σε συγκεκριμένα γράμματα, γιατί έτσι έγινε, έπρεπε να γίνει, υπήρχαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, διάφορα συμφέροντα, διάφορα πράγματα, όπως τότε δυστυχώς έτσι και τώρα. Η ανθρώπινη φύση φαίνεται δεν μπορεί να το αποβάλει αυτό. Επίσης, το ελληνικό αλφάβητο έχει την εννιαπλή σοφία. Πράγμα που σημαίνει είτε τα προσθέσω κάθετα, είτε οριζόντια, είτε με κάποιο τρόπο πάντα βγάζουν τον αριθμό 9 σύμφωνα με την τότε μορφή του. Αυτό καταστράφηκε και έγιναν εσωτερικές μετακινήσεις και έγινε ό,τι έγινε. Πάμε όμως τώρα να δούμε κάποια πράγματα εδώ. Λοιπόν, α σημαίνει αρχή όλων. Β, βούληση ισχυρή. Γ, χαράσω καινούριο. Δέλτα, δύναμη και δίκη. Θα τα προχωράω εγώ, θα τα βλέπετε. Έψιλον είναι όθησης έλευσης. Ζήτα είναι ζεύξης ζωής. Ήτα είναι φως αρετής. Μισό λεπτό για να μην χάσω και εγώ εδώ πέρα το... Να το βλέπετε κι εσείς. Παρακολουθώ. Θήτα είναι θύρα ακτινοβόλα. Ιώτα είναι οξύς ήχος πνεύματος. Κάπα κύκλος του όλου. Λάμπα, λόγος λαμπρός. Μη μάθησης ορατή, νη διανέμω νέμεσης, ξι είναι ξιν πνεύμα φωτεινό. Μπορεί να ακούγεται παράξενα κάποια πράγματα, αλλά έχουν πολύ μεγάλο νόημα. Όμικρον είναι πας χώρος έκταση, πι πνοή κίνησης, ρο ροή ρυθμός ζωής, σίγμα είναι σήμα φανερό, ταφ τέχνη ουράνια, συγγνώμη εγώ έκαναν λάθος εδώ πέρα, ύψιλον είναι ύμνος ενεργειών, φως φι φως λαμπρό, χι χαρά από το χάος. Ψι, ψυχή μέγιστη και ωμέγα, ουρανός, ο μέγιστος χώρος, ουρανός. Λοιπόν, εδώ θα μου πείτε το χι χαρά από το χάος. Ναι, χαρά από το χάος, διότι ο Πλάτων, γιατί αυτά είναι παρμένα και μέσα από... Αν ανατρέξετε και πάτε και στο συμπόσιο του Πλάτωνα, Τιμαίος Πλάτωνας, θα δείτε μέσα ο διάλογος του Σοκράτη με τον Πλάτωνα, όπου εκεί επεξηγούν κάποια πράγματα και υπάρχουν πολύ κρυφά νοήματα και ο Πλάτωνας έλεγε ότι το χι με ένα όμικρον είναι όντως το χάος, είναι η ψυχή του χάος, η ψυχή του κόσμου δηλαδή. Γι' αυτό από πίσω σας λέω υπάρχει πολύ μεγάλο νόημα. Το ένα είναι αυτό το κομμάτι, εντάξει, ας τα βάλω εδώ να φαίνονται, αν μπορείτε να τα δείτε όλα. Εντάξει, τα έφερα και κοντά για να μπορέσετε να τα δείτε, okay. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στο επόμενο ενεργειακό κομμάτι που είναι ο μήνας. Οι μήνες λοιπόν σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες είχαν μια ιδιαίτερη ονομασία, ονοματοδοσία και φυσικά ενέργεια. Ο Ιανουάριος ήταν η πύλη του καινούριου. Ο Φεβρουάριος ήταν η πνευματική ουσία και λέγεται και Φλεβάρης, διότι είναι οι φλέβες που υπάρχει ροή του αίματος, αλλά το αίμα είναι αυτό το οποίο μεταφέρει τη ζωή και την ουσία. Ο Μάρτιος είναι η κρυφή λάμψη. Ο Απρίλιος είναι οι μυστικές πύλες, μυστικών πυλών. Ο Μάιος Ατλάντια δύναμη. Έλα να θάκια και να δω. Ατλάντια δύναμη λοιπόν. Ο Ιούνιος είναι λάμπον θεός. Ο Ιούλιος είναι κρόνιο φως χαράς. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής. Τον Ιούλιο, στους αρχαίους Έλληνες, χαιρόντουσαν, είχαν τα Σατουρνάλια, αν τα θυμάστε, ήταν το κρόνιο φως που λατρεύανε τότε τον Κρόνο και όχι τον Απόλλωνα ή τον Ήλιο. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ περισσότερο για να μην μπερδευτούμε. Αύγουστος που είναι ακτινοβόλος ήλιος, Σεπτέμβριος κλειδοκράτορ αγάπης, Οκτώβριος ήλιος και νερό ζωής, Νοέμβριος είναι της αέναης αλλαγής και ο Δεκέμβριος είναι ο αίτητος ήλιος. Αυτά, εντάξει, έχω κάνει μικρό λαθάκια, συγγνώμη γι' αυτό, τώρα το βλέπω, δεν πειράζει, νόμιζα ότι ήταν όλα σωστά. Λοιπόν, όμως αυτό μικρή σημασία έχει. Ελάτε τώρα να δείτε τι θα κάνουμε εδώ και πώς θα γίνει η νέα σας ονοματοδοσία. Είναι εύκολο πράγμα και μετά θα αρχίσουμε να ρίχνουμε κιόλας για να το δούμε. Το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι πώς αρχίζει στην ταυτότητα το όνομά σας. Ποιο είναι το γράμμα. Μισό λεπτό να φαίνονται όλα εδώ, εν πάση περιπτώσει, αν μπορείτε να το δείτε. Αν είναι το α, το β, το γ κτλ. Στη συνέχεια, αν παραδείγματος χάρη είναι το α, που σημαίνει αρχή όλων, και έχετε γεννηθεί, ξέρω εγώ, Ιούλιο, τότε το μαγικό σας όνομα είναι αρχή όλων, κρόνιο φως χαράς. Αυτό είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση που από πίσω όμως κρύβεται πολύ μεγάλο νόημα. Και αυτό θα αποκωδικοποιήσουμε και σήμερα. Να τα φέρω και πιο κοντά να τα δείτε, ακόμα και έτσι μισό λεπτό. Είπαμε θα υπάρχουν όλα και κάτω στην περιγραφή, αλλά θα τα φέρω εγώ και πιο κοντά για να μπορέσετε να τα δείτε όσο μπορείτε εδώ,
Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν παρουσιάζει το όνομά σας είναι Β, τότε και έχετε γεννηθεί Φεβρουάριο, είναι βούληση ισχυρής, ισχυρή πνευματική ουσία. Άρα αυτό είναι το μαγικό σας όνομα. Λοιπόν, Δέλτα, δύναμη και δίκη, και αν έχετε γεννηθεί και Ιούνιο, λάμπον Θεός. Τα βάζετε αυτά κάτω και βλέπετε με τι συντονίζεστε και τι υπάρχει μέσα σας και πόσο ωραίες λέξεις είναι αυτές οι οποίες δονούνται και αν ακόμα δεν έχετε καμία ιδέα από αριθμολογία, αριθμοσοφία κτλ. Πόσο ωραίο αυτό μέσα σας, σας κάνει να νιώθετε εσείς μέσα σας και να λέτε ρε παιδί μου, δύναμη και δίκη, φως αρετής, θύρα ακτινοβόλα, ας πάρουμε το θύ με το Δεκέμβριο ας πούμε, θύρα ακτινοβόλα, αίτητος ήλιος. Αυτό είναι το όνομά σας. Τα παλιά χρόνια, τα αρχαία χρόνια, ακόμα που είπα και για Ινδιάνους, είπα και για Ινδούς και αυτά, τα ονόματά τους δεν ήταν τυχαία, ας πούμε, ξέρω εγώ, το γρήγορο φτερό, έτσι. Ή ξέρω εγώ το. Δηλαδή όλα αυτά δεν ήταν τυχαία, δεν δίνονταν τυχαία, δεν υπήρχε τίποτα τυχαίο, ειδικά για αυτούς τους λαούς οι οποίοι ζούσαν πολύ κοντά στη φύση και η φύση έχει μια πολύ μεγάλη σοφία, πολύ μεγάλη εξυπνάδα, πολύ δυνατή ενέργεια και φυσικά στη σημερινή εποχή δυστυχώς έχουμε αποκοπή. Το μόνο που μας νοιάζει είναι άλλα πράγματα, άλλες προτεραιότητες δυστυχώς, που δεν λέω ότι δεν πρέπει να τις έχουμε, αλλά όμως έχουμε αποκοπή. Οπότε, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, αυτό που κάνετε λοιπόν είναι να συνδυάσετε πρώτο γράμμα ακρογωνιαίο λίθο του ονόματος με εδώ πέρα με το κομμάτι του μήνα. Εντάξει. Αυτό το οποίο το αφήνω λίγο εδώ, νομίζω ότι δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά στην οθόνη, δεν πειράζει όμως, σας τα έχω φέρει και κοντά και προηγουμένως και μπορείτε να κάνετε τους συνδυασμούς και φυσικά υπάρχει και μέσα στην περιγραφή του βίντεο, αλλά και από κάτω θα υπάρχει όλη η επεξήγηση. Εγώ τα αφήνω εδώ να υπάρχουν και θα ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε το εξής. Ξεκινάμε λοιπόν από το Α. Το Α λοιπόν έρχεται να σας δώσει μία δόνηση και φυσικά είναι συγκλονιστικό διότι μιλάει για πνευματικότητα. Ο αριθμός 27. Δείτε πού σας κάνει κλικ. Αριθμός 27 για τον αριθμό Α, πνευματικότητα, δύναμη. Το επόμενο που έρχεται σαν μήνυμα να σας πει είναι σοφία. Η σοφία λοιπόν, γιατί αρχή όλων είναι η σοφία λοιπόν και δείχνει εδώ πέρα ένα άνθρωπο, ένα όνομα με πάρα πολύ σοφία και πάρα πολύ δύναμη. Το επόμενο έρχεται να σας δώσει μία πάρα πολύ όμορφη εικόνα όπου ονομάζεται αυτός ο οποίος καλεί τα δελφίνια. Είναι η κάρτα του δελφίνιου, θέλω να τη δείτε αυτή εδώ πέρα, που σημαίνει καθαρότητα, αγνότητα, φιλία, αγάπη και βοήθεια. Ναι, αυτή είναι η οριζόντια κάρτα. Και το επόμενο λοιπόν είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται εσύ να πιστέψεις και να δεις είναι εσωτερικά το τη συνειδητότητά σου, πώς αυτή εκφράζεται, τι ζητάει και να προσέχεις να μην πέφτεις θύμα. Είναι ένα μήνυμα. Το όνομά σου είναι αρχή όλων. Το όνομά σου σημαίνει και δύναμη. Φυσικά με συνδυασμό και με τα υπόλοιπα πράγματα εδώ και το μήνα και σου δίνει τη δυνατότητα, μεγάλες δυνατότητες. Εντάξει. Το αφήνω λοιπόν αυτό εδώ πέρα για πολύ λίγο, το μαζεύω και πάμε γρήγορα γρήγορα στο βίντεο, στο επόμενο κομμάτι λοιπόν. Για να δούμε. Ωραία, τα φέρνω πάλι εδώ κοντά, αν τυχόν νομίζω μπορείτε να τα δείτε ή μπορείτε να δείτε σε πιο μεγάλη οθόνη, εντάξει, περισσότεροι ξέρω ότι τα βλέπετε μέσα από κινητό. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι το Β, το γράμμα Β και σημαίνει υγεία, αριθμός 71. Υγεία, λοιπόν, βούληση ισχυρή, η βοή και ό,τι λέξεις βγαίνουν και ό,τι σας κάνει κλικ και εκεί πέρα. Η επόμενη κάρτα έχει να κάνει με το παραδίδομαι γενικότερα σε όλο αυτό το οποίο ορίζει το σχέδιο του ονόματός μου, του μαγικού ονόματος. Και το παραδίδομαι σημαίνει παραδίδομαι στην ομορφιά της ζωής, παραδίδομαι στο θεϊκό σχέδιο της ζωής, γιατί υπάρχουν σχέδια. Μια πανέμορφη κάρτα, να τη φέρω πάρα πολύ κοντά να τη δείτε, μισό λεπτό. Να μην εμποδίζω εγώ, που είναι με το κρυστάλλινο μονοπάτι. Λέγεται το κρυστάλλινο μονοπάτι. Στο οποίο μπορείτε και εσείς να αναζητήσετε νέες ενέργειες και νέες δυνατότητες μέσα από τη θεραπευτική ιδιότητα των κρυστάλλων. Και η επόμενη κάρτα είναι ότι προσπάθησε να μην ξεπουλάς τον εαυτό σου από τη στιγμή που έχεις τόσες πολλές όμορφες δυνατότητες και τόσο πολύ δυνατό εσωτερικό όνομα. Για σας που ξεκινάει από Β, λοιπόν, με όποιο συνδυασμό και με τον μήνα. Είπαμε, συνδυάζουμε το πρώτο γράμμα μαζί με το μήνα. Συνεχίζουμε λοιπόν στο γάμα.
Το γάμα σημαίνει χαρά στο καινούριο. Το συνδυάζεται λοιπόν και με έναν από τους μήνες εδώ πέρα. Και αυτό που έχει να πει το γάμα είναι συγχρονικότητα. Αριθμός 8 και 7. Στη ζωή σας λοιπόν εσείς έχετε την συγχρονικότητα. Επίσης έχετε τη σκιά του εαυτού, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται να απελευθερώσετε, μάλλον πρέπει να φέρετε πολύ φως μέσα στη ζωή σας και να μην μένετε στη σκιά του εαυτού σας. Υπάρχει και σαν έκφραση. Το επόμενο είναι ότι αυτός ο οποίος ή αυτή η οποία παρατηρεί την ανατολή του ήλιου. Φροντίδα, σας αρέσει να φροντίζετε, υπάρχει ένας φύλακας άγγελος για εσάς και έχετε την υποστήριξη και θα έχετε την υποστήριξη όποτε και όταν χρειάζεται. Και το επόμενο είναι, ναι, πόσο μπορείς να πάρεις, να δεχτείς, να ενσωματώσεις μέσα σου τις διάφορες διδασκαλίες σε ό,τι και να είναι αυτό. Πόσο πολύ, πόσο διαθέσιμος, διαθέσιμη είσαι στο να δεχτείς νέα πράγματα και νέες πληροφορίες οι οποίες έρχονται και ακόμα και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το επόμενο γράμμα είναι το Δέλτα, να το πω είναι το δύναμη και δίκη, το οποίο συνδυάζεται με έναν από αυτούς τους αριθμούς, μέσα από αυτούς τους μήνες δηλαδή, με το τι σημαίνει ο κάθε μήνας. Δέλτα λοιπόν, δύναμη και δίκη, και έχει να κάνει με την περιπέτεια, αριθμός 55 βεβαίως, δύναμη και δίκη, για να κάνεις περιπέτεια στη ζωή, σου λέει περιπέτεια η ζωή, χρειάζεσαι να προχωρήσεις με δύναμη, δικαιοσύνη κτλ. Η επόμενη κάρτα έρχεται να σου πει ότι υπάρχει και ένα μέρος στο οποίο είναι ιερό για σένα, είναι πολύ καλό για σένα και προστατευμένο και δεν χρειάζεται να ανησυχείς, και εκεί αυτό είτε είναι σπίτι σου, είτε ένας φίλος, είτε μια αγκαλιά, είναι εκεί για σένα, διότι έτσι είναι. Το επόμενο είναι το μυστικό της Camelot. Εδώ δείχνει στην παλιά εποχή το Excalibur, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει και αυτά και τα λοιπά, ότι όμως μιλάει για μια πνευματικότητα. Εδώ αν παρατηρήσετε αυτό, υπάρχει ένα κάστρο το οποίο είναι πραγματικό και ένα το οποίο είναι είναι περισσότερο, ας το πούμε, σε πνευματικό επίπεδο. Το μυστικό εδώ είναι το πνεύμα. Και η επόμενη κάρτα έρχεται να σας πει ότι εσείς βεβαίως έχετε τη δύναμη, γιατί έχει και η τίγρης εδώ πέρα, να παίρνετε δύναμη αλλά και αισιοδοξία και δύναμη μέσα από τα όνειρα. Τα όνειρα είναι αυτά τα οποία μπορούν να σας καθοδηγήσουν πολύ αποτελεσματικά στη ζωή σας. Ωραία λοιπόν, πάμε στο επόμενο γράμμα, το οποίο είναι το έψιλον. Έψιλον σημαίνει όθησης και έλευσης. Σας τα λέω και εγώ δηλαδή, για να μην έχετε, γιατί δεν ξέρω αν εγώ τα βλέπω από εδώ, αλλά okay. Αν δεν το βλέπετε εσείς. Λοιπόν, όθησης και έλευσης, να το κάνω έτσι, για να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, γράμμα έψιλον, έλευσης, όθησης και έλευσης. Λοιπόν, έψιλον, και εδώ έχει να κάνει με την μετριοπάθεια. Να είστε μετριοπαθείς στη ζωή σας, αριθμός 14, διότι έτσι θα μπορέσετε και εσείς να ενεργοποιήσετε ακόμα καλύτερα το πνευματικό σας, μαγικό σας όνομα. Το επόμενο είναι οι αλήθειες, βεβαίως, ότι όθησης, έλευσης, επικοινωνία, αλήθειες έρχονται λοιπόν στην επιφάνεια και εσείς είστε εκεί για να τις παρατηρήσετε, να τις δείτε και να τις αξιολογήσετε. Η επόμενη κάρτα είναι, δεν είναι οριζόντια, είναι η ενέργεια, έχει να κάνει με την ενέργεια μιας όμορφης εδώ πέρα πεταλούδας, η οποία είναι σαν να παίρνει ενέργεια, είναι αυτό που λέγαμε για τη φύση, σαν να παίρνει ενέργεια από αυτό το λουλούδι. Τι σημαίνει? Ανάπτυξη, επέκταση και το άνθισμα. Πόσες φορές λέμε ήρθε η στιγμή να ανθίσεις, να προχωρήσεις. Ήρθε η στιγμή έλευσης, όθησης και έλευσης. Πόσο μέσα. Και εδώ, ναι, έχει να κάνει, προσέχεις ότι στη ζωή σου, ναι, θα αντιμετωπίσεις και το rejection, που σημαίνει και το... που σημαίνει η απόρριψη. Ναι, στη ζωή σου θα αντιμετωπίσεις και την απόρριψη, αλλά με όλα αυτά τα στοιχεία εδώ πέρα έχεις τη δυνατότητα να τα ξεπεράσεις και πρέπει να τα ξεπεράσεις και χρειάζεται να τα ξεπεράσεις. Το επόμενο γράμμα λοιπόν είναι το ζήτα. Λέγεται ζεύξης ζωής. Να σας το δείξω εδώ. Ζεύξης ζωής, γράμμα ζήτα, το συνδυάζεται με κάποιον από το μήνα εδώ πέρα. Δηλαδή λέτε ζεύξης ζωής και ποιο μήνα γεννηθήκατε και βλέπετε και το υπόλοιπο κομμάτι.
Εδώ λοιπόν έρχεται να κάνει με την ανανέωση. Αριθμός 16, αναγέννηση, ξαναγεννιέμαι. Ναι, ξαναγεννιέμαι λοιπόν, βρίσκω τον εαυτό μου, γεννιέται ένας καινούριος εαυτός, διότι και το όνομά σας το καινούριο μπορεί να σας δώσει και μία καινούρια ενέργεια. Και εδώ πέρα σημαίνει πολύ όμορφα αγαπητά πνεύματα. Ναι, το ζήτα είναι και ο κεραυνός του Δία. Σας είπα, μπορεί να δείτε και το βιντεάκι το οποίο έχω κάνει αποκαλυπτικό ρίξιμο, το πρώτο γράμμα από το όνομά σου και τα κρυφά μηνύματα. Και υπάρχει και μια επιθαγόρια αριθμολογική ανάλυση που το όνομά σου δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να το ψάξετε και αυτό, να έχετε μια πολύ εμπεριστατωμένη άποψη. Εδώ σημαίνει χαρούμενα πνεύματα. Η μία από αυτές τις κάρτες εδώ πέρα, όπα, είναι, προσέξτε, είναι ο θεραπευτικός ναός του σελήνιου φωτός, όπου εδώ έχει να κάνει με τους κύκλους της ζωής, με την θεραπευτική ενέργεια και με την επικοινωνία. Πόσο λοιπόν συντονίζεστε με όλο αυτό το κομμάτι, διότι έχει να κάνει με πνεύμα, έχει να κάνει με χαρούμενα πνεύματα, έχει να κάνει με αναγέννηση για εσάς και επίσης αυτό το οποίο έρχεται να σας πει είναι ότι ναι, είναι και οι πειρασμοί στη ζωή και σε ό,τι θέλετε εσείς να προχωρήσετε και να κάνετε και να κατακτήσετε. Ναι, θα έχετε πειρασμούς στη ζωή σας. Ναι, θα υποφέρετε, ναι, θα σας έρθουν. Όμως δεν είναι για κακό, είναι για μεγάλωμα. Είναι εσείς ώστε να καταφέρετε, να περάσετε και να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να αναγεννηθείτε. Δείτε όμως ποιοι είναι αυτοί οι πειρασμοί οι οποίοι σας επηρεάζουν, ότι υπάρχουν πειρασμοί και πειρασμοί, έτσι. Εσείς θα το δείτε. Τώρα, να τα μαζέψουμε. Να κάνω κάτι για να μην χαθώ, θα το δείτε να το κάνω τώρα, δεν πειράζει. Είναι το α το κάναμε, το β, το γ, το δ, το ε και το ζ. Πάμε λοιπόν στο ι. Το ι λοιπόν λέγεται φως αρετής. Εντάξει, το φως της αρετής. Το συνδυάζετε με ποιο μήνα έχετε γεννηθεί εσείς. Το φως της αρετής έρχεται να μας μιλήσει για μουσική. Η μουσική λοιπόν σημαίνει αρμονία, σημαίνει αγάπη, σημαίνει χαλαρώνω, σημαίνει βρίσκω τον εαυτό μου. Κλείνω με λιγάκι στον εαυτό μου, αλλά όμως το πνεύμα μου ηρεμεί, η ψυχή μου ηρεμεί και πραγματικά για πολλούς ανθρώπους η μουσική ή ακόμα και η τέχνη ή πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, πάνω σε χάρη εγώ όταν σπούδαζα δεν μπορούσα ή και τώρα καμιά φορά ακόμα όταν κάνω κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα κάνω χωρίς μουσική. Βάζω μουσικούλα, βάζω ωραία, αυτή που μου αρέσει, απαλή, μαλακή, όταν θέλω λίγο πιο να πάρω πάνω μου μπορώ να βάλω πιο δυναμική, πιο επική ας το πούμε. Όμως η μουσική είναι μέρος της ζωής μας. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς μουσική. Το επόμενο είναι, που θέλουμε να δούμε, είναι ότι έχετε και έναν φύλακα άγγελο. Δείτε το. Φύλακας άγγελος. Είναι εκεί για εσάς, σας προστατεύει, σας αγαπάει, επικοινωνεί. Και όταν λέμε φύλακα άγγελο, εννοούμε λοιπόν ακόμα και ανθρώπινες ψυχές, μπορεί να είναι μια γιαγιά, ένας παππούς, οτιδήποτε και να είναι, όπου είναι από μια άλλη διάσταση και είναι εκεί, σας προστατεύει και σας περνάει το μήνυμα ότι εκεί πλέον υπάρχει μια διαφορετική ζωή, δεν είναι όπως η ενσάρκωση όπως εδώ πέρα, σε ένα άλλο επίπεδο, παρόλα αυτά όμως είναι εκεί και σας προστατεύει και σας περνάει και μήνυμα. Προσπαθήστε να θυμηθείτε και κάπως τα όνειρά σας. Και τώρα που κάνουμε αυτούς τους ωραίους συντονισμούς, διότι εδώ τι έχουμε, φως αρετής, έτσι. Είναι πολύ όμορφο, φως αρετής. Εδώ βέβαια η αρετή. Εδώ τώρα έχουμε και τον πράσινο άνθρωπο. Ο πράσινος άνθρωπος έχει να κάνει με τη φύση, καθαρά με τη φύση. Δύναμη, ενέργεια, η φύση αναγεννάται με το όμορφο πράσινο της γης μας. Ο πράσινος άνθρωπος βασικά έχει να κάνει με τον άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ κοντά στη φύση. Εσείς λοιπόν έχετε πολύ έντονη την επιθυμία να ηρεμείτε και να είστε πολύ κοντά στη φύση και να παίρνετε και ενέργεια κιόλας από εκεί. Και το επόμενο είναι ότι, okay, εντάξει, αυτό που δεν χρειάζεται γενικότερα να κάνετε στη ζωή σας είναι να μην καθυστερείτε πράγματα. Εδώ τώρα δείχνει ότι δεν χρειάζεται να καθυστερείς. Δεν χρειάζεται να αφήνεις τα πράγματα. Κάντα τώρα. Τώρα είναι η στιγμή. Δεν είναι ούτε ας πούμε μεθαύριο ούτε σε πολλά χρόνια. Θέλεις κάτι να κάνεις, κάντο τώρα. Ωραία λοιπόν, το μαζεύουμε με όλα αυτά τα πολύ όμορφα μηνύματα. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα. Είπαμε το ήτα. Πάμε στο θήτα. Θήτα λοιπόν. Να σας το φέρω να το δείτε τώρα. Θύρα ακτινοβόλα. Η θύρα η ακτινοβόλα σημαίνει η πύλη, έτσι. Η ακτινοβόλος πύλη.
Δεν είναι τυχαίο και βεβαίως δεν είναι τυχαίο διότι η ακτινοβόλος πύλη σημαίνει ότι περάσατε την πύλη του καρμικού μαθήματος και ολοκληρώνονται. Είναι ο αριθμός 10. Είναι σαν να έχετε ζήσει, σαν να έχετε περάσει και τώρα αυτή τη στιγμή το 0 σας βάζει σε μια κατάσταση να ορίσετε εσείς την τύχη κατά κάποιο τρόπο της ζωής σας. Όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο παράξενο. Εννοείται ότι έχετε όλη την εύνοια, όμως εδώ όταν το πάρετε πάνω σας σημαίνει ότι κάνω και δράση, κάνω και πράξη, διότι ο σκοπός όλων αυτών που μαθαίνουμε δεν είναι απλά να περιμένουμε, είναι να τα κάνουμε και πράξη. Λοιπόν, και προχωράμε και λέει βέβαια επιλογές. Ναι, βέβαια, είναι οι επιλογές της ζωής σου που θα έχεις. Οι επιλογές άλλοτε θα είναι σαν από Άγιο Πνεύμα έμπνευση, σαν να είσαι επίσης εδώ πέρα κάτι κρατάει αυτή εδώ πέρα πάρα πολύ κοντά να το φέρω, να το δείτε. Είναι σαν μια κρυστάλλινη σφαίρα, σαν ένα μενταγιόν, το οποίο όμως φωσφορίζει και είναι πολύ κοντά στην καρδιά της. Εδώ είναι το νόημα ότι οι επιλογές στη ζωή μας, ειδικά για εσάς, σημαίνει ότι πρέπει να είναι οι επιλογές συντονισμένες και με την καρδιά σας. Και με το πνεύμα σας και με την καρδιά σας. Πολύ σημαντική πληροφορία. Το επόμενο είναι ότι είστε ένας ταξιδευτής του ονείρου, ένας ταξιδευτής λίγο και εσωτερικός ταξιδευτής, εσωτερική που ταξιδεύει δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο, με σκοπό όμως να νιώσει την ολοκλήρωση, να γίνει μια επανένωση και μια επιστροφή που έχει να κάνει με την ψυχή σας κυρίως, έτσι, στον τόπο στον οποίο εσείς αισθάνεστε σαν σπίτι βασικά. Αυτό είναι το νόημα. Και εδώ το επόμενο είναι ότι θέλει κουράγιο. Για να τα πετύχεις όλα αυτά, για να κάνεις καρμικό καθαρισμό, για να κάνεις επιλογές, για να φτάσεις εκεί που θέλεις, εννοείται ότι ναι, χρειάζεται και ένα κουράγιο στη ζωή και το κουράγιο στη ζωή το παίρνουμε πολλές φορές μόνοι μας. Ναι, μεν έχουμε ανθρώπους που μας στηρίζουν, αλλά όλη η δουλειά γίνεται μόνοι μας όταν εμείς τελικά πούμε το ναι μας ή το όχι μας ή ό,τι είναι να πούμε και να προχωρήσουμε. Είδατε όμορφα μηνύματα. Για να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο. Είπαμε, συνδυάζουμε όνομα μαζί με το μήνα. Το θήτα το είπαμε, πάμε στο γιώτα. Το γιώτα λοιπόν έχει μια πολύ περίεργη ονομασία που λέγεται ο οξύς ήχος του πνεύματος. Δεν είναι τυχαίο, ξέρετε, δεν είναι τυχαίο αυτό και θα σου το εξηγήσω το ή για αυτούς που γνωρίζουν και από... Να το φέρω λίγο έτσι εδώ, ωραία. Για αυτούς που γνωρίζουν και από μουσική, το ή μπορεί να γίνει πολύ δυνατό, πολύ οξύ η νότα η οποία βγαίνει από τον άνθρωπο. Επίσης, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα φωνήεντα προκειμένου να φέρουν και θεραπείες. Και μέσα από τη δόνηση, από το ή ξέρω εγώ, καθαρίζανε πνεύμονες ή το ή ξέρω εγώ, καθαρίζανε την ενέργειά τους, ας το πούμε. Διότι νέος γνωστόν και η μουσική μπορεί να μας καθαρίσει και να μας αλλάξει και τη διάθεση. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο γιώτα. Και τι σημαίνει, τι σας είπα, ορίστε θεραπεία, 66 το θεραπεία. Δείτε λοιπόν με τι συντονίζεστε, εννοείται συνδυάζουμε το γιώτα και με κάποιο από τους μήνες, σημαίνει η θεραπεία, κάποια θεραπεία λοιπόν. Η θεραπεία σε όλα τα επίπεδα. Ο καθένας με όποιο τρόπο μπορέσει και βρει, είναι όμως στο μπροστά, είναι το πνεύμα σας είναι μπροστά, μπορεί να έχει να κάνει με ηχοθεραπεία, δείτε το, υπάρχουν και ηχοθεραπείες, υπάρχουν πολλά πράγματα. Ο καθένας θα το ψάξει να το δει. Λοιπόν, το επόμενο είναι ότι χρειάζεται και υπομονή. Βεβαίως, εδώ ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι το οποίο φαίνεται σαν να κλαίει και θέλει να πει εδώ ότι στη ζωή θα αντιμετωπίσουμε και δράματα. Θα περάσουμε και μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Θα κλάψουμε, θα πέσουμε. Όλα όμως χρειάζονται την υπομονή τους, διότι είναι να πάρουμε το μάθημά μας. Θα πείτε, μα θέλει, ξέρω εγώ, από πάνω να υποφέρουμε. Όχι. Όχι. Όμως εδώ, σε αυτή την ενσάρκωση. Δείτε αριθμολογία, δείτε αστρολογία, δείτε ταρό, όλοι μιλάνε για μαθήματα. Τελείωσε. Όλα είναι μαθήματα. Λυπάμαι, εγώ απλά το μήνυμα μεταφέρω, δεν τα έφτιαξα εγώ, δεν έφτιαξα εγώ τους νόμους, εγώ απλά μεταφέρω ένα μήνυμα και τίποτα άλλο. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα που λένε. Ναι, χρειάζεται υπομονή για όλα τα πράγματα. Το επόμενο είναι, να το ορίστε και εδώ πάλι θεραπεία βγαίνει. Εδώ σημαίνει θεραπεία. Πάνω στη γη, θεραπεύουμε και τη γη, διότι και η γη μας χρειάζεται πολύ θεραπεία και σας πληροφορώ ότι και όλο αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή με τον κοροναϊό εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει ότι η γη, μέσα στο θετικό αν θέλετε, ότι η γη αναγεννάται. Βρίσκει το χρόνο της να μπορέσει να αναγεννήσει και να φέρει περισσότερες πηγές, ας το πούμε, τροφών, αναγέννηση της φύσης, της θάλασσας, όσο μπορούμε και όσο μπορεί και εκείνη βέβαια. Αλλά μιλάει όμως για αγάπη και για σεβασμό. Τον έχετε.
αγάπη και σεβασμό. Και το επόμενο είναι σπίτι. Βεβαίως και νιώθετε πολύ καλά, πολύ καλή ασφάλεια στο σπίτι σας. Θεωρείτε επίσης ότι τη γη είναι το σπίτι σας, η φύση είναι το σπίτι σας, αλλά και εσείς όμως μέσα από θεραπεία και μέσα από θεραπεία και των τραυμάτων ίσως εδώ πέρα, των δικών σας των προσωπικών τραυμάτων, επειδή έχετε ένα οξύ πνεύμα, νιώθετε μετά ότι εφόσον έχετε κάνει αυτή τη διαδρομή, ότι έχετε γυρίσει πίσω στο σπίτι σας. Στο επόμενο λοιπόν, για να πάμε. Το γιώτα το κάναμε για να μην χαθούμε και πάμε στο κάπα. Να σας το δείξω. Το κάπα είναι κύκλος του όλου. Ορίστε. Κύκλος του όλου. Τι σημαίνει λοιπόν ότι όλα κάνουν ένα κύκλο και ότι όλα περιλαμβάνονται σε έναν κύκλο. Το δείχνει λίγο θολά, για να δω. Είναι λίγο το... Α, εντάξει, okay, είναι λίγο το zoom. Τώρα έφτιαξε λιγάκι. Λοιπόν, είναι λοιπόν ο κύκλος του όλου, έλεγα. Είναι όλα μέσα σε ένα κύκλο, συμπεριλαμβάνονται λοιπόν σε ένα κύκλο και επίσης, σύμφωνα με τους Πυθαγόριους, το μηδέν συμβολίζει και τον Θεό. Ο Θεός όμως χρειάζεται για να εκφραστεί τους ανθρώπους. Διότι οι άνθρωποι όταν εκφράζονται και αγαπάνε τον Θεό, εκφράζονται, μπαίνει μέσα τους η θεϊκή βούληση, ας το πούμε. Αυτό το οποίο σας λέει, οκ, okay, καλά όλα καλά αυτά, το κύκλος του όλου, προσέξτε όμως να έχετε και μία πειθαρχία στη ζωή και να μην αναζητάτε μόνο την ύλη ή μόνο το χρήμα, ας το πούμε, να το κυνηγάτε σαν τρελή, ας το πούμε, το χρήμα. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό το χρήμα, απλά θέλει μια πειθαρχία και φυσικά προσέχουμε λίγο και τα οικονομικά. Το επόμενο είναι ότι ακούω. Αυτή εδώ πέρα ακούει τη φύση, ακούει τα τυβίσματα, ακούει τη μελωδία από τα πουλιά. Διότι η φύση πραγματικά μπορεί να μας ηρεμήσει. Η φύση πραγματικά μπορεί να μας φέρει πολύ κοντά, αλλά όμως το βαθύτερο νόημα, πολύ κοντά στον εαυτό μας, αλλά το βαθύτερο νόημα είναι ακούμε τον εαυτό μας, ακούμε τι έχει να μας πει η εσωτερική μας φωνή, ακούμε τι έχουν να μας πούνε τα πνευματικά κομμάτια αυτού του κόσμου και τι θέλουν να μας πούνε, ποιο είναι το μήνυμά τους. Εδώ, εντάξει, ούτε καθόλου τυχαίο, έχει μια πανέμορφη φωτογραφία, μια πανέμορφη εικόνα που είναι το insight. Το insight σημαίνει εσωτερική σκοπιά, εσωτερική ματιά. Μαγικά εργαλεία, γράψιμο και φυσικά εννοείται και μαγικά λόγια. Να σας πω εδώ γιατί να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Δεν εννοώ ξόρκια, δεν εννοώ μαγικά λόγια τα οποία είναι φτιαγμένα έτσι με σκοπό εσείς να φέρετε ας πούμε κάποιον κοντά σας ή μακριά σας, ή να τα χρησιμοποιήσετε για σκοπό αρνητικό ή κακό. Εδώ έχει να κάνει μόνο στη θετική αποτύπωση και έχει να κάνει με τον σεβασμό όλων των πνευματικών εκείνων δυνάμεων, κανόνων, ρυθμών και των ακασικών πεδίων. Διότι όταν πάτε επί τούτου να αλλάξετε μία ενέργεια, επεμβαίνετε εσείς στο καρμικό κομμάτι, στο οποίο δεν γνωρίζετε αν θα πρέπει εσείς να το περάσετε ή όχι. Πάνω χάρη, αν εσείς θέλετε να κάνετε μια επανασύνδεση, αλλά ο άλλος δεν σας θέλει με τίποτα, λέω τώρα ένα παράδειγμα έτσι ακραίο, και πάτε κάπου σε κάποιον κάτι για να τον φέρετε πίσω, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι εναντίον των καρμικών νόμων. Δεν μπορεί να λέμε για ζώδια με καρμικούς νόμους και να μην τα παρακολουθούμε και επίσης είναι εναντίονση όσον αφορά στο προσωπικό σχέδιο του καθένας και στην ελεύθερη βούληση. Δεν τα λέω εγώ, εντάξει, τα λένε αυτοί που γνωρίζουν και εγώ απλά τα μεταφέρω. Λοιπόν, απλά σας το λέω σαν πληροφορία. Ο καθένας τώρα κάνει ό,τι θέλει. Και βεβαίως εδώ η επόμενη κάρτα είναι η αναγέννηση πάλι εδώ. Εδώ είναι ο Φίνικας ο οποίος αναγεννάται από τις τάχτες του. Έχετε μια πολύ μεγάλη δύναμη, έχετε μια πολύ μεγάλη ενέργεια και μπορείτε φυσικά να αναγεννηθείτε κάτω από κάποια κατάσταση και μέσα από κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Να συμπληρώσω εδώ σημαίνει θετικές επιβεβαιώσεις. Εδώ ένα άλλο σημείο που μπορούμε να πούμε θετικές πάνω σε μια θετική επιβεβαίωση είναι είμαι άξιος, είμαι άξια. Ναι, θα τα καταφέρω στη ζωή μου. Ναι, δεν θα το βάλω κάτω. Λοιπόν, προχωράμε. Και ένας από τους τρόπους εδώ πέρα, ο οποίος λέει αυτός, είναι και το γράψιμο. Γράφω αυτές τις επιβεβαιώσεις και τις επαναλαμβάνω. Για να μπουν να εντυπωθούν μέσα. Πολύ ωραίο λοιπόν. Λάμδα. Λόγος λαμπρός. Ελάτε να το δούμε. Λόγος λαμπρός. Σε αυτό πηγαίνουμε. Και ο λόγος λαμπρός έχει να μας πει με ευτυχισμένο τέλος, με χαρούμενες καταστάσεις οι οποίες ολοκληρώνονται και τελικά αυτό το οποίο ανυπομονούσαμε έρχεται και ολοκληρώνεται με έναν πολύ θετικό τρόπο. Το βάζω εδώ πέρα. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα
έχει να σας πει με την απελευθέρωση. Απελευθερώνω αρνητικά συναισθήματα, απελευθερώνω δυσαρέσκεια, απελευθερώνω ότι δεν μου κάνει, απελευθερώνω κάποιες καταστάσεις οι οποίες πλέον δεν μου χρειάζονται και ναι, απελευθερώνω ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι τέλος δεν μου όχι δεν μου προσφέρουν κάτι με την έννοια της εκμετάλλευσης, είναι τόσο αρνητικοί οι οποίοι δεν χρειάζεται να τους έχω στη ζωή μου. Και το επόμενο είναι το νησί των θαυμάτων. Αποκαλύψεις, διδασκαλία, ανακαλύψεις της ζωής και των πραγμάτων κάποιων κόσμων διαφορετικών σε αυτή τη ζωή, οι οποίοι όμως σας υπόσχονται ότι θα τους βρείτε μέσα σας και έξω βέβαια, όχι τόσο ονειρικούς, αλλά όταν εσείς απελευθερωθείτε και βεβαίως εννοείται ότι μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Και το επόμενο είναι ότι, μάλιστα, προσέχουμε την ψυχή μας, διότι η ψυχή μας από το πολύ τραύμα, το τραυματισμό, γιατί έχετε υποφέρει εσείς. Γι' αυτό και θέλετε και έναν λόγο λαμπρό, εντάξει, θέλετε και τη λάμψη και έναν λόγο καλό, διότι από το πολύ τραύμα το εσωτερικό μπορεί να δημιουργηθεί τρύπα στην ψυχή. Θα μου πείτε δημιουργείται τρύπα στην ψυχή, βεβαίως και δημιουργείται τρύπα στην ψυχή, δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παρόλο που μπορεί να έχουν όλα τα πάντα, ξαφνικά μπορεί να τα χάσουν όλα και να είναι τόσο βαθύ το τραύμα, το οποίο τελικά εγκαταλείπουν τον εαυτό τους. Παραδείγματος χάρη μπορεί να πάνε στη ζητιανιά, ενώ θα μπορούσαν να μην πάνε. Όχι ότι χάσαν το σπίτι τους και τέτοια, από επιλογή τους. Ή επιλέγουν να ζουν μέσα στην φτώχεια από επιλογή τους. Όχι ότι είναι φτωχοί εκ των πραγμάτων. Δεν ξέρω να το πιάνετε το νόημα, διότι έχουν μία τρύπα στην ψυχή λόγω των τραυμάτων, λόγω του υψηλού τραύματος, του πόνου. Και αυτός ο πόνος, επειδή δεν μπορέσαν να τον διαχειριστούν, δεν μπορούσαν να τον απελευθερώσουν με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και εσείς χρειάζεται να προσέξετε, αν τυχόν έχετε ένα τέτοιο πραγματάκι, ας το πούμε. Εδώ σας δίνεται λοιπόν ένας λόγος λαμπρός και λόγος η ομιλία, αλλά και λόγος κανονικός, ένας λόγος για να μπείτε σε μια θεραπευτική κατάσταση και να μπορέσετε να το ξεπεράσετε. Έτσι, είπαμε εδώ, βγαίνουν όλα. Αλλά έχετε όλες αυτές τις όμορφες δυνατότητες. Πολύ ωραία. Λάμδα λοιπόν. Πηγαίνουμε στο μη, που σημαίνει μάθησης ορατή. Ορατή μάθησης. Αυτός ο οποίος μαθαίνει να βλέπει είναι ορατή επίσης, δηλαδή είναι αληθινή, είναι πραγματική, είναι εκεί και τη βλέπει κάποιος τη μάθηση και δεν είναι σκοτεινή και κλεισμένη πίσω από κάποιες παράξενες πόρτες. Εδώ τώρα έχει να κάνει με την αρμονία μέσα στο σπίτι και του σώματος και της ζωής σας και πώς εσείς εκφράζεστε και νιώθετε αυτή την αρμονία στο δικό σας προσωπικό χώρο, όπου και να είναι αυτός, γιατί μπορεί να είναι και στην εργασία. Νιώθετε όμως καλά. Το μήνυμα είναι να αρχίσετε να νιώθετε καλά. 4 και 6 λοιπόν εδώ. Το επόμενο είναι transition, που σημαίνει η μετάβαση. Όταν λέμε μετάβαση, εννοούμε αλλαγή. Εννοούμε αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο εγώ συμπεριφέρομαι, όχι χαρακτήρα, ενώ με αλλάζω πώς αντιδρώ σε ένα ερέθισμα. Και όλο αυτό έχει να κάνει με μια μετάβαση, με μια αλλαγή όσον αφορά στην προσωπική σας ζωή. Το επόμενο, πολύ όμορφο, είναι κρυμμένοι κόσμοι. Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα και έχετε πολύ μεγάλη ευαισθησία, γιατί λέγεται extrasensory perception, πράγμα που σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καταστάσεις και πληροφορίες από άλλες διαστάσεις. Το έχετε. Και το επόμενο είναι ότι βεβαίως είναι αναγκαίο να βρείτε το σκοπό της ζωής σας. Να το ψάξετε, να το φέρετε από εδώ, να το φέρετε από εκεί, να βρείτε λοιπόν εσείς το σκοπό της ζωής σας. Πολύ όμορφο. Βέβαια και αυτό θα γίνει μέσα από τη μάθηση γενικότερα αυτού του κόσμου, να βλέπετε, να παρατηρείτε κτλ. Πάμε στο επόμενο. Νι. Διανέμω νέμεσης. Ναι, θα δώσω και την νέμεσης, αλλά και διανέμω και γενικά, σαν έννοια, έτσι. Λοιπόν. Αυτό που έρχεται είναι να κάνει με την επικοινωνία. Εδώ έχουμε ένα master number, ένα κυρίαρχο αριθμό, είναι το 33. Το 33 συνήθως στην αριθμολογία, όχι συνήθως, είναι, έχει να κάνει με τη θυσία.
Θυσιάζομαι, όπως ήταν ο αριθμός του Ιησού, έτσι θυσιάστηκε για τους υπόλοιπους. Έχει ένα είδος μάρτυρα μέσα σας. Γι' αυτό λοιπόν σημαίνει και διανέμεση, σημαίνει ότι επικοινωνώ αυτό το οποίο εγώ θέλω να διανύμω, για μισό λεπτάκι, το κάνω λίγο εδώ, ωραία, να διανύμω και να μεταφέρω στον κόσμο σαν μήνυμα δηλαδή. Το επόμενο είναι η ένωση, βεβαίως, η ένωση, η επικοινωνία, η διανομή, η νέμεσης, η αυτοθυσία καμιά φορά. Όταν λέμε αυτοθυσία, εννοούμε δηλαδή ότι πάνω σχάρι έχω δύο παιδιά και έχω κάνει από επιλογή, έχω χάσει ας πούμε τη γυναίκα μου λέω εγώ τώρα, σαν παράδειγμα, και έχω κάνει από επιλογή να μην ξαναπαντρευτώ. Είναι μια θυσία αυτή, είναι μια θυσία, έτσι δεν είναι. Ή ξέρω εγώ, πολλές από εσάς, μανάδες, έχουν επιλέξει, δίνουν βέβαια πρώτη προτεραιότητα στα παιδιά τους και δεν τα φέρουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί θα μπορούσε να κάνετε και το αντίθετο. Να πάτε, ξέρω εγώ, να βγαίνετε συνέχεια έξω, να φλιτράρετε, να βρίσκετε, ξέρω εγώ, αγόρια κτλ. Άντρες και να είναι σε δεύτερη μοίρα τα παιδιά. Δεν το κάνετε όμως. Είναι ένα είδος θυσίας, βεβαίως, επιλογής που σας τιμά. Εδώ όμως λέει ένωση. Η ένωση έχει να κάνει πρώτα απ' όλα μέσα σας να νιώσετε ολοκληρωμένος άνθρωπος. Και σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος και μέσα από αυτή την ένωση να καταλάβετε ότι μπορείτε και εσείς κάποια στιγμή, μάλλον μπορείτε ναι, κάποια στιγμή ακόμα και στην κατάσταση τη δύσκολη που είναι ο καθένας να ενωθεί με μια άλλη ψυχή, με έναν άλλον άνθρωπο. Έχετε αυτό υπόψη σας. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι έτσι μέσα από αυτή την ένωση, μέσα από αυτό το union που λένε, θα μπορέσετε και εσείς να πάρετε χαρά, ενέργεια, ευτυχία, σκοπό και να δείτε πώς διανέμονται τα πράγματα στη ζωή. Γιατί πάμε σε πιο βαθύτερες έννοιες εδώ. Το επόμενο είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, είναι το sky fire, είναι η φωτιά στον ουρανό. Μηνύματα, channeling, medium, information, δηλαδή πληροφορίες οι οποίες έρχονται μέσα από άλλες διαστάσεις. Έχετε λοιπόν και εσείς τα μάτια σας ανοιχτά, τα αυτιά σας, αν μπορείτε να ακούσετε, να ξαναβιώσετε τα όνειρά σας, τα μηνύματα τα οποία έρχονται, πάντως εμπιστευτείτε το. Ή ακόμα και μια φωνή που μπορείτε να ακούσετε, είναι η εσωτερική σας φωνή. Λοιπόν, η οποία πρέπει να σας μιλάει στα θετικά, έτσι. Και βεβαίως εννοείται εδώ, έχετε και περηφάνεια. Ναι, έχετε και περηφάνεια. Έχετε πετύχει, έχετε κάνει και ξέρετε ότι αυτός ο κόσμος έχει δύο πλευρές. Έχει μια πολύ άσχημη πλευρά, αλλά έχει και ένα προσωπείο δηλαδή, αλλά έχει και μια πολύ όμορφη πλευρά. Έχετε όμως το δικαίωμα της επιλογής και φυσικά μπορείτε να επιλέξετε. Θα νιώσετε όμως πιο ολοκλήρωση όταν αντιληφθείτε αυτά τα πράγματα και αντιληφθείτε και αυτή τη δύναμη και προχωρήσετε. Ωραία λοιπόν. Συνεχίζουμε στο επόμενο, το οποίο είναι το ξύ. Το ξύ, θα σας το δείξω εδώ, και φυσικά, ξέρετε, συνδυάζουμε το πρώτο γράμμα, ακρογωνίας λίθος, μαζί με το μήνα. Το ξύ είναι ξύ πνεύμα φωτεινό. Εδώ λοιπόν είναι οι μήνες, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες από κάτω, δεν τους διαβάζω όλους ένα-ένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και έχει να κάνει με το εξής. Ξύ πνεύμα φωτεινό. Έχει να κάνει το ξύσιμο. Σημαίνει ενέργεια, σημαίνει κάτι κάνω, κάτι ξύνω και μεταλλάσσω. Καταλάβατε ποια είναι το νόημα. Δηλαδή ξύνω, αλλά από αυτό αρχίζει και αλλάζει η υλική μορφή αυτού του πράγματος, αλλά και η πνευματική μορφή. Αυτό σημαίνει. Τώρα για εσάς σημαίνει ότι είναι καθαρά διδασκαλία και μάθηση. Το πνεύμα το φωτεινό για εσάς σημαίνει διδασκαλία και μάθηση. 5 αριθμός, 7 αριθμός σας οδηγεί στη ζωή σας να μάθετε και να πάρετε διδασκαλία και να μάθετε μια τέχνη, δεν ξέρω να σας πω, αν θέλετε να μάθετε αριθμολογία, αστρολογία, ταρό, να ρίχνετε, να κάνετε, μπορεί να μάθετε για κρυσταλλοθεραπεία, μπορεί να μάθετε για κάποια άλλα πράγματα. Αυτό όμως είναι μια μάθηση, θα μάθετε κάτι, θα μάθετε καινούριο. Μπορεί να πάτε να μάθετε να ζωγραφίζετε, έτσι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο σε αυτό το κομμάτι, να μάθετε να γράφετε, να κάνετε δημιουργική γραφή. Το επόμενο είναι η έκφραση, βεβαίως. Το όνομά σας μαζί, το ξύ δηλαδή, μαζί με το συνδυασμό, θα τον δείτε εδώ πέρα και θα ρίξουμε και πιο μετά, σας βάζει στη διαδικασία της έκφρασης. Να εκφράζεστε λοιπόν. Και το επόμενο είναι η αίρια. Η αίρια του φωτός που έρχεται να μεταφέρει σοφία και κοσμικότητα, διότι
όταν κάποιος καταφέρει και κατακτήσει τα κλειδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, της σοφίας, της αρχαίας σοφίας, ή όποια σοφία εσείς αποκτήσετε, θα μπορείτε να εκφράσετε καλύτερα τον εαυτό σας μέσα σας, αλλά και να έχετε μια πληρότητα. Είδατε πόσο πνευματικά γίνονται εδώ πέρα τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, και εδώ φυσικά έχει και soulmate. Ναι, η αδερφή ψυχή σας είναι μια συνάντηση η οποία μπορεί να είναι. Προσέξτε, η αδερφή ψυχή δεν σημαίνει ότι είναι μόνο στο ερωτικό κομμάτι. Δεν το αποκλείουμε. Είναι και ερωτικό κομμάτι, αλλά εδώ όμως είναι ότι εσείς μπορεί να βρείτε έναν δάσκαλο, μια δασκάλα, όπου είστε αδελφές ψυχές και έχει να σας μάθει πάρα πολλά πράγματα για αυτή τη ζωή και για να προχωρήσετε και για να θεραπευτείτε. Ωραία λοιπόν. Συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι το όμικρον. Όμικρον είναι πας χώρος έκτασης. Ο κάθε χώρος έχει τη δική του έκταση, είναι η οριοθέτηση, είναι η γεωγραφική οριοθέτηση και αυτό το οποίο σας λέει είναι ότι ακολούθησε τα όνειρά σου. 8 και 5 αριθμός. Σε αυτό το χώρο που βρίσκεσαι και περικλείεσαι, ακολούθησε τα όνειρά σου. Το επόμενο είναι και θεραπεία, βεβαίως. Θεραπεία. Η θεραπεία προέρχεται μέσα από πολλές διαστάσεις. Θεραπεία του εαυτού, να βρεις την αυτό που σε θεραπεύει, την αυτό που σου αρέσει. Μπορεί να ακούς μουσική, μπορεί να κάνεις πράγματα, μπορεί να κάνεις διαλογισμό, μπορεί να κάνεις περπάτημα. Ό,τι είναι αυτό το οποίο νιώθεις ότι σε θεραπεύει. Ή ακόμα, θα μπορούσα να πω, μπορεί να χρειαστεί να πας και σε κάποιον ειδικό. Δεν είναι κακό. Ή επίσης εδώ είναι και η ομιλία όσον αφορά με φίλους, φίλες, οι οποίες είναι και αυτό, σου δίνουν δύναμη. Εδώ τώρα, αυτή η αποτύπωση είναι μια πάρα πολύ παλιά εικόνα που έχει να κάνει με τα ερείπια της λεμουρίας. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, δεν θα σας μπερδέψω, εν πάση περιπτώσει είναι μια εποχή πολύ 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 πριν ακόμα και από τους δεινόσαυρους, όπου υπήρχαν κάποιες άλλες μορφές ανθρωποειδών, να το πούμε, τέλος πάντων που υπήρχε περισσότερο, ζούσαν περισσότερο με τη διέστηση. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει ότι ανακαλύπτω την ιστορία της ζωής μου. Ανακαλύπτω ποιος πια είμαι και επανασυντάσσομαι. Διοργανώνομαι ξανά. Και φυσικά εδώ σας λέει ότι στη ζωή σας να δίνετε μεγάλη σημασία στα σημάδια. Στα σημάδια της ζωής γενικότερα, έτσι. Το αφήνω εδώ πέρα. Γιατί η ζωή θα σας δίνει σημάδια το πώς πορεύεστε, που πάτε, τι γίνεται κτλ. Συνεχίζουμε. Ωραία. Το όμικρον το κάνουμε. Πάμε στο π. Π σημαίνει πνοή κίνησης. Πνοή. Πνέω, πνοή και είναι η κίνηση, γιατί η πνοή έχει και κίνηση μέσα, έχει και ζωή. Και ένας αριθμός 22 είναι master number, κυρίαρχος αριθμός και έχει να κάνει με τη διέστηση. Να δίνετε πάρα πολύ μεγάλη λοιπόν. Τώρα βεβαίως, εδώ σημαίνει ακολουθώ τη διέστησή μου, την εμπιστεύομαι, τη χτίζω τη διέστηση, διότι αυτός ο αριθμός το 22 σημαίνει είναι και ο αριθμός του χτίστη, έτσι λέγεται στην αριθμολογία. Ο αριθμός του χτίστη σημαίνει χτίζω, δημιουργώ, φτιάχνω, τη χτίζω την εμπιστοσύνη μου, τη χτίζω τη διέστησή μου. Το επόμενο που είναι σαν μήνυμα και θέλει να σας πει είναι το perception, είναι το πώς αντιλαμβάνομαι τη ζωή και τα πράγματα. Πώς λοιπόν αυτή η κίνηση που κάνει και αυτή εδώ πέρα με βοηθάει στο να αντιληφθώ τι πραγματικά είναι αλήθεια και συμβαίνει στη ζωή. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη εικόνα που είναι the pathway, που σημαίνει η διαδρομή, το μονοπάτι. Είναι ο σκοπός, η αλλαγή και πού πρέπει να πάτε. Εδώ δείχνει μια μακρινή διαδρομή, είναι σαν να είναι και η σελήνη που πρέπει να πάει να βρει εδώ πέρα τη σελήνη. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα είναι μια μορφή η οποία έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή, έχει περάσει τη γέφυρα και είναι έτοιμη να πάει πάνω σε αυτή την ανηφόρα, έτσι, για να περάσει και εκείνη τη δική της, αν θέλετε, τη δική της διαδρομή, το δικό της σκοπό ή του καθενός το δικό του σκοπό. Και το επόμενο είναι όχι στο self-sabotage, δηλαδή στην αυτοκαταστροφή.
Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, δυστυχώς, ανάλογα και με το τι ερεθίσματα έχουμε πάρει από το περιβάλλον μας γενικότερα, λοιπόν, το γενικότερο περιβάλλον, πολλές φορές λέμε «Α, εγώ δεν είμαι άξιος» ή «Δεν είμαι άξια» ή «Δεν θα τα καταφέρω» ή «Ναι, δεν γίνεται» ή «Είναι δύσκολο αυτό» ή με αποτέλεσμα να νιώθουμε και να βάζουμε μέσα μας πολύ αρνητικά πράγματα και στην πρώτη δυσκολία τα εγκαταλείπουμε. Η ζωή, δυστυχώς, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Παραδείγματος χάρη, αν δείτε έξω και τη φύση και τα ζώα, δείτε πόσο πολύ όλη η φύση κοπιάζει, προσπαθούν. Τα πουλιά πετάνε όλη μέρα σχεδόν για να φέρουν τροφή. Τα ζώα κυνηγάνε για να φέρουν τροφή. Το άλλο στείνει παγίδες. Το άλλο, δηλαδή θέλει κόπο. Όμως δεν λένε δεν θα τα καταφέρω. Θα προσπαθήσουν όσο μπορούν για να τα καταφέρουν. Αυτό είναι δυστυχώς ένα κομμάτι το οποίο μπορεί και σε κάποιους να λείπει, αλλά όμως έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Και ξεκίνα τη διαδρομή σου, γιατί μπορείς να τα καταφέρεις μαζί με τη διέστηση που θα σου δώσει και δύναμη και σταμάτα να αυτοσαμποτάρεσαι, ας το πούμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, που είναι το ρο. Το ρο που σημαίνει ροή, ρυθμός ζωής. Και το συνδυάζουμε βέβαια και με το ποιο μήνα έχεις γεννηθεί. Ρο λοιπόν, και εδώ έχουμε να κάνουμε τον αριθμό 11. Ο αριθμός 11 είναι ένας πολύ δυνατός αριθμός, ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός, ένας άλλος master number, ο οποίος μας μιλάει για φως, αλλά και να δούμε όμως και την ατομικότητά μας. Να μην γίνουμε εγωιστές, να σεβόμαστε ατομικότητά μας, χωρίς όμως να γίνουμε και πολύ εγωιστές. Το επόμενο είναι η φύση. Έξω λοιπόν, στη φύση λοιπόν, να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα. Να δούμε τι γίνεται, να ηρεμήσουμε, και όταν είμαστε κοντά στη φύση υπάρχει μια πολύ μεγάλη ηρεμία και επίσης γαλήνη και μπορούμε να πάρουμε και καλύτερες αποφάσεις. Να το εδώ πέρα, και εδώ σημαίνει το πνεύμα της άνοιξης, ελευθερία, δύναμη και φυσικά δραστηριότητα και αποφάσεις που παίρνω για τη ζωή, και εδώ επίσης σημαίνει και υπομονή. Ναι, χρειάζεται στη ζωή να κάνεις και υπομονή, δεν έρχονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη, σε ό,τι και να κάνεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πολύ ωραία. Στο επόμενο είναι το σίγμα. Προσέξτε, σήμα φανερό. Σήμα φανερό. Το σήμα λοιπόν, το φανερό, είναι το σήμα, αυτό που λέμε σήμα. Εντάξει? Και το συνδυάζεται εδώ και με το μήνα που έχετε γεννηθεί. Λοιπόν, και πάμε. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με την ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση κάποιων κύκλων και κάποιων πραγμάτων. Αυτό είναι καλό. Είναι φανερό για εσάς ότι κάποιοι κύκλοι φαίνεται ότι κλείνουν. Δείτε το και παρατηρήστε το εσείς. Αριθμός 9, πολύ σημαντικός. Abundance σημαίνει ευλογία, αυθονία, πράγματα. Και η αυθονία έρχεται και πολλές φορές όταν είμαστε χαρούμενοι. Τι είναι αυτό που μας κάνει χαρούμενους, χαρούμενες? Δείτε το εσείς. Και θα πρέπει να δείτε τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία σας κάνουν χαρούμενος. Βέβαια, μην απαντάμε μονολεκτικά. Α, ναι, ωραία, εντάξει, αν γίνει η επανασύνδεση. Είναι και άλλα πράγματα. Δεν μόνο είναι η επανασύνδεση, δεν είναι μόνο η άλλη. Αυτό είναι και για τον εαυτό μας. Εμείς είναι αυτό που μας κάνει χαρούμενος. Να διαβάσω ένα βιβλίο, να ακούσω μια ώρα μουσική, να μάθω κάτι κτλ. Εδώ είναι μια άλλη πολύ όμορφη εικόνα, που είναι η συγκέντρωση. Και αν παρατηρήσετε, είναι το Stonehenge εδώ, μια παλιά εποχή, που μιλάει εδώ για επικοινωνία αλλά και για συντροφικότητα. Για σας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να είστε κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι σας εκτιμούν, σας σέβονται, σας αγαπάνε και αισθάνεται ότι είστε κι εσείς ένα μέρος αυτού του κόσμου, ας το πούμε. Και beauty. Είστε όμορφοι άνθρωποι. Όχι μόνο σε θέμα ομορφιάς, αλλά και σε θέμα ψυχής και σε θέμα εσωτερικό και σε θέμα έτσι, ας το πούμε, πνεύματος και σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου. Λέμε είναι όμορφος άνθρωπος αυτός και δεν είναι μόνο ομορφιά. Αν και πολλές φορές η καλοσύνη και η θετική ενέργεια μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο και να τον κάνει να φαίνεται πολύ ελκυστικός, πολύ μαγνητικός, πολύ όμορφος και όμορφη, χωρίς να είναι, πώς να σας το πω, να είναι μοντελάρα, να το πω, ή μοντελάρο, ή μοντέλαρος, να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια της λέξης, αλλά να βγαίνει από μέσα του με τέτοιο τρόπο τέτοια όμορφη ενέργεια που να τον κάνει πραγματικά και να την κάνει πραγματικά πολύ όμορφη. Ταφ. Τέχνη ουράνια. Εδώ ξέχασα ένα ύψιλο. Τέχνη ουράνια λοιπόν. Τέχνη λοιπόν. Τι είναι η ουράνια τέχνη? Για να δούμε τα μηνύματα. Και φυσικά το συνδυάζεται και με κάποιο εδώ μήνα γέννηση που έχετε γεννηθεί. Εσείς το βλέπετε. Έχει να κάνει
με το ότι τελικά καταφέρνω σε αυτή τη ζωή να πετύχω τους στόχους μου μέσα από την τέχνη, να το πω ως εξής, μέσα από την τέχνη του να τα καταφέρνω τελικά. Να είμαι καταφερτζής που λέμε ή καταφερτζού. Μέσα από έμπνευση, μέσα από, ξέρετε, είναι αυτό που λένε, α, μου ήρθε φλασιά ή μου ήρθε μια... Αυτό σημαίνει. Και έρχεται λοιπόν σε αυτή την ενσάρκωση, έρχεται λοιπόν σε αυτή τη διάσταση και εσείς το υλοποιείτε και τελικά υλοποιείτε αυτό το οποίο θέλετε να καταφέρετε. Φυσικά εδώ εννοεί ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια, να πάτε, να ταξιδέψετε, να προχωρήσετε, να γνωρίσετε κόσμο, να γνωρίσετε, να αποκτήσετε εμπειρίες, να δείτε πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ψυχή σας. Εδώ έχει να κάνει με τη μητέρα φύση, που σημαίνει ότι ακριβώς αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ, ότι η καθοδήγηση, η φροντίδα και η αγάπη γενικότερα είναι αυτά τα οποία θα καθοδηγήσουν τη ζωή σας και θα σας δώσουν πολλή ενέργεια. Και φυσικά εδώ εννοείται ότι δεν χρειάζεται να φοβάσαι, δεν χρειάζεται πολλές φορές να αφήνεις ένα προσωπείο στο οποίο οι άλλοι να μην σε καταλαβαίνουν ποια είσαι ή ποιος είσαι, γιατί έτσι προστατεύεις τον εαυτό σου. Δεν το χρειάζεσαι. Έχεις πολύ δύναμη, έχεις πολλές ικανότητες, προχώρα μια χαρά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ύψιλον. Το ύψιλον είναι ύμνος ενεργειών. Ύμνος ενεργειών λοιπόν, το συνδυάζουμε και με, εδώ πέρα και με κάποιο μήνα που έχετε εσείς γεννηθεί και αυτό που βγαίνει εδώ πέρα είναι η προσωπική σας ανάπτυξη. Ύμνος ενεργειών, προσωπική ανάπτυξη, αριθμός 7, πολύ πνευματικός αριθμός, πολύ ιδιαίτερος αριθμός, μιλάει για πνευματικότητα, μιλάει για ανάλυση, μιλάει εσωτερικά για εσάς. Δύναμη, πρέπει να έχετε δύναμη λοιπόν για να αναπτυχθείτε πνευματικά, διότι δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε σε κανένα επίπεδο αν δεν αναπτυχθούμε ενεργειακά, πνευματικά και σωματικά. Πολλές φορές πάμε μόνο στο σώμα. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά όμως θα πρέπει να ενισχύσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια μας. Γιατί αλλιώς είναι σαν ένα οικοδόμημα το οποίο στέκεται μόνο στο ένα ποδάρι του, να το πω έτσι, σε ένα θεμέλιο μόνο. Εδώ έχει να κάνει με το πνεύμα του νερού. Το πνεύμα του νερού έχει να κάνει το στοιχείο του νερού και μιλάει εδώ για συναισθήματα, μιλάει για μνήμες οι οποίες θεραπεύονται και φυσικά για την αγάπη και αγάπη για ζωή. Το επόμενο είναι μια πολύ δυνατή εικόνα που έχει να κάνει με την οικογένεια και τη φυλή. Τώρα τι σημαίνει αυτό το φυλή, όχι το φυλή σε φυλό, έχει να κάνει με την φυλή, δηλαδή με τους ανθρώπους. Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε δύναμη, προσωπική ανάπτυξη, πνευματική ανάπτυξη μέσα από το συναίσθημα, μέσα από την οικογένειά σας ή από την οικογένεια που έχετε ήδη κάνει και μέσα από τους φίλους σας και τις φίλες σας οι οποίοι είναι εκεί και σας συμπαθούν και σας αγαπούν. Όχι συμπαθούν, δεν είναι τόσο δόκιμο, σας αγαπάνε και είναι εκεί για να σας φροντίσουν. Ωραίο. Είναι ο ύμνος των ενεργειών ακριβώς και εδώ πέρα θα μπορούσα να πω ότι εδώ είναι ο ύμνος των ενεργειών μέσα από αυτούς τους δύο ανθρώπους όπως σκέφτεται ο ένας τον άλλον, γιατί η οικογένεια σημαίνει και αυτό. Φι. Ύψιλον έφυγε, πάμε. Φι, φως, λαμπρό. Το συνδυάζεται με ποιο μήνα γεννηθήκατε. Υπάρχουν και όλες οι πληροφορίες και όλες από κάτω στο βίντεο για να, αν δεν φαίνονται καθαρά ή οτιδήποτε, μην μου πείτε δεν τα βλέπω και πολύ καλά, υπάρχουν και στο βίντεο, έτσι λοιπόν, αγάπη. Το φως το λαμπρό είναι η αγάπη και όντως το φως, η ενέργεια του φωτός, όταν πηγαίνουμε και παίρνουμε το φως από το ιεροσόλυμα και τα λοιπά, είναι η αγάπη, είναι μια ένδειξη αγάπης. Θα βγουν πολλοί και θα πούνε, μα είναι φτιαχτό, μα είναι εκείνο. Μη χάνουμε λίγο το συμβολισμό. Είτε είναι φτιαχτό, είτε είναι θεϊκό, θεϊκής προέλευσης, αυτό που έχει σημασία είναι η αγάπη, είναι μια πράξη αγάπης. Αυτό να μην χάνουμε. Λοιπόν, το επόμενο είναι... Εδώ έχει να κάνει με τους προγόνους μας. Με ανθρώπους οι οποίοι, κοιτάξτε, είναι μια φωτογραφία που δείχνει εδώ ότι αυτή είναι η προγόνη. Μπορεί να είναι ένας παππούς, μια γιαγιά και έχουμε γεννηθεί εμείς και έχουμε πάρει, αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα υπήρχαμε εμείς. Εδώ σημαίνει όμως επίσης ότι έχετε πάρει κάποιες ποιότητες από τους προγόνους σας. Κάποιο ταλέντο, κάποια ικανότητα. Αυτό το ξέρετε εσείς καλύτερα, ό,τι και να είναι αυτό. Και βεβαίως εδώ έχουμε ο ναός της θεραπείας. Εδώ σημαίνει ότι θεραπευόμαστε, νιώθουμε ασφάλεια και ποιο είναι εκείνο το μέρος στο οποίο εσείς αισθάνεστε άνετα.
Μπορεί να είναι ένα παγκάκι στην εξοχή. Μπορεί να είναι το σπίτι των παππούδων σας. Μπορεί να είναι στο χωριό. Μπορεί να είναι στο σπίτι σας. Μπορεί στο σπίτι μιας φίλης σας και να αισθάνεται, λέτε, αχ, τι ώρα που περνάω εδώ, τι ώρα που αισθάνομαι, τι ώρα που είναι εδώ, τι ώρα το σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να είναι παλατάρα, προς Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να νιώσετε εσείς πολύ καλά. Και το επόμενο είναι κύκλοι. Να αντιληφθείτε ότι η ζωή κάνει κύκλους. Η ζωή έχει κύκλους. Κύκλοι ανοίγουν, κύκλοι κλείνουν. Δυστυχώς. Καλός, κακός, αυτό είναι μέσα στη ζωή. Όταν όμως υπάρχει αγάπη, δεν έχετε να φοβηθείτε απολύτως τίποτα. Και με τη βοήθεια και τον προγόνο σας, με τα μηνύματα μάλλον που σας στέλνουν, είστε στο ακριβώς. Χ λοιπόν. Χαρά από το χάος. Για να δούμε τι χαρά από το χάος, τι έχει να μας πει. Τι σημαίνει χαρά από το χάος. Λοιπόν, η χαρά από το χάος μας λέει για αλλαγή, γιατί το χάος σημαίνει αλλαγή βεβαίως, έτσι. Όλα στη ζωή, αριθμός 5, είναι αλλαγές. Είναι καλός ή κακός, τα πράγματα αλλάζουν. Πότε ήμασταν ok, βγαίναμε έξω, πήραμε καφέδες, βγαίναμε, κάναμε, δουλεύαμε, φλερτάραμε, κάναμε και ξαφνικά, τσουπ, έρχεται κάτι το οποίο άλλαξε τα πάντα. Αυτή είναι η ζωή. Θα περάσει ο κοροναϊός, να το πω έτσι, θα έρθει κάτι άλλο κάποια στιγμή και θα λέμε, ω, δεν ξέρω σε τι εύρος και τι δύναμη θα έχει. Πάντως όμως αυτή η ζωή μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Και τώρα τι να σας πω εδώ, έχει βγει αλλαγή εδώ και αλλαγή εδώ πέρα. Ήρθε και συνέπεσε. Λοιπόν, το ίδιο νόημα είναι προετοιμασία για τις αλλαγές της γενικότερα στη ζωή. Εδώ μια πολύ όμορφη κάρτα είναι το δέντρο των ψυχών. Υπάρχουν τέτοια δέντρα, το οποίο εδώ μας μιλάει για την συνολική σοφία, για τα groups, για μια βιβλιοθήκη, σας είχα πει και για ακασικά αρχεία, έτσι. Τα ακασικά αρχεία είναι γνώσεις, είναι πληροφορίες μαζεμένες που υπάρχουν. Και το δέντρο των ψυχών σημαίνει ότι καταφέρετε και συνδέεστε με κάτι όμορφο και παίρνετε χαρά και πληροφορίες από εκεί, από άλλες διαστάσεις, με κάποιο τρόπο. Και εδώ έχει να κάνει με τη λύπη. Ναι, αισθάνεστε πολλές φορές μία λύπη. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν σας καταλαβαίνουν. Ότι νιώθετε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν σας καταλαβαίνει. Πώς σκέφτεστε, πώς αισθάνεστε, σας παρεξηγούν, σας κάνουν. Ό,τι και να είναι όμως, να ξέρετε ότι τα πράγματα αλλάζουν, έχετε μπορεί να φέρετε χαρά, γι' αυτό βγήκε και η χαρά εδώ πέρα και βγήκε και η λύπη, και να φέρετε χαρά στη ζωή σας. Και το δέντρο των ψυχών είναι αυτό με το οποίο εσείς χρειάζεται να συνδεθείτε μέσα από διάφορες διαδικασίες. Μπορεί να είναι αστρολογία, να είναι αριθμολογία, να είναι ταρό κτλ. Και να παίρνετε τα μηνύματά σας. Ψυχή λοιπόν, πάμε, ψυχή. Ψυχή μέγιστη. Μεγίστη, μέγιστη. Εδώ έχει να κάνει καθαρά με την ψυχή, γιατί το γράμμα ψ συνδέεται απόλυτα με την ψυχή και μας λέει ότι χρειάζεται στη ζωή μας να κάνουμε και ένα time out. Να ξεκουραστούμε, να φουγκραστούμε και να δούμε τι θέλει η ψυχή. Μέσα στη ροή της ζωής, εμείς θέλουμε, κάνουμε, σκεφτόμαστε από εδώ, από εκεί, ξεχνάμε όμως λίγο την ψυχή μας και το τι πραγματικά θέλει. Αυτό είναι το νόημα εδώ. Εδώ, ναι, διότι η ψυχή θέλει και παιχνίδι. Θέλει και το φλερτ. Θέλει και το να βγει έξω. Θα μου πείτε τι μου λες τώρα. Okay, θέλει και να περνάει καλά. Η ψυχή για να γεμίσει θέλει να περνάει καλά. Να υπάρχει και η χαρά της ζωής που λένε. Το επόμενο είναι ο μύστης ή η γυναίκα η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα όμορφα πνευματικά πράγματα τα οποία όμως της δίνουν χαρά και φως και ευτυχία. Εντάξει. Εδώ λέγεται the seer, είναι ο μύστης ή η μύστης, τώρα δεν ξέρω πώς κλείνεται, το ξέχασα, δεν πειράζει. Λοιπόν, που έχει να κάνει τη διαδρομή στο μυστικιστικό κομμάτι, με λούμενα, αποφάσεις, αλλά και καθοδήγηση. Εδώ σημαίνει και καθοδήγηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι και η καθοδηγήτρια, είναι αυτή η οποία γνωρίζει τους πνευματικούς νόμους και καθοδηγεί σωστά. Το έχετε αυτό. Και εδώ έχει να κάνει με πολλές φορές στη ζωή χρειάζεται να αφήσουμε όλες τις άσχημες παλιές αναμνήσεις, αυτά τα οποία τα σκοτεινά μας, τα οποία μας ταλαιπώρησαν, μας κούρασαν. Ήρθε η στιγμή να τα αφήσουμε και να πάμε σε πιο φωτεινά μονοπάτια και φαίνεται ότι αυτό γίνεται μέσα από κάποια κιόλας και καθοδήγηση. Μπορεί να συναντήσετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να βρείτε το σκοπό σας και να προχωρήσετε. Πάει και το ψι και πάμε τώρα και στο ωμέγα.
το οποίο σημαίνει ουρανός, ο μέγιστος χώρος ουρανός, γιατί άλλαξε και είναι μια παράφραση, κόπηκε ουρανός, ο μέγιστος χώρος, που φυσικά εννοείται ότι το ουράνιο πέπλο, το ουράνιο πλέγμα είναι τόσο ψηλό, τόσο, είναι τόσο μεγάλο, το οποίο είναι τεράστιο, το ξέραν αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, γι' αυτό έχει και αυτή την ονόμαση, και φυσικά το ωμέγα συνδέεται και με τον Ορίωνα. Εδώ έχει να κάνει με την πνευματικότητα. Υψηλή πνευματικότητα, καρμικός αριθμός, 77, κυρίαρχος αριθμός, υψηλή πνευματικότητα, αντιλαμβάνομαι τα πράγματα και αντιλαμβάνομαι αυτά τα οποία λέει ο Ακάσας, το πούμε, και δεν χτυπιέται μόνος του. Εδώ είναι το ξεκαθαρίζω στη ζωή μου πότε θα μιλήσω, πότε θα σιωπήσω, πότε θα δω, πότε θα ακούσω, ανάλογα με τις καταστάσεις της ζωής και το πότε χρειάζεται εγώ να εμπλακώ ή όχι και να δω τι γίνεται. Αυτό έχετε το υπόψη σας. Η επόμενη κάρτα είναι γυρνώντας στο σπίτι. Γυρνώντας στο σπίτι. Μετάβαση, αλλαγές και φυσικά υπάρχει ένα καλωσόρισμα από ουράνιους χώρους σε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο και αυτό το καλωσόρισμα είναι για τη δική σας την εξέλιξη. Και το τελευταίο το οποίο βγαίνει είναι βεβαίως είναι βοήθειες εκ των άνωθεν. Βοήθειες εκ των άνωθεν, βοήθειες εκ των άνωθεν, πνευματικότητα σημαίνει ότι έχετε μία ιδιαίτερη πνευματική επαφή και η οποία είναι αυτή η οποία θα σας καθοδηγήσει και θα σας προχωρήσει στη ζωή σας. Τα μαζεύω. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι ένα πολύ μικρό ρίξιμο για τους μήνες, για να έχουμε και εκεί μια ολοκληρωμένη άποψη. Αυτό ήταν, ολοκληρώθηκε φίλες και φίλοι μου. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Πάμε να το δούμε. Ήταν πολύ αποκαλυπτικό όλο αυτό. Και πάμε στους μήνες. Για να δούμε λοιπόν τους μήνες. Ο Ιανουάριος, αν και τους έδειξα και στην αρχή, τους ξαναδείχνω. Ιανουάριος είναι η πύλη του καινούριου. Φεβρουάριος, πνευματική ουσία. Μάρτιος, κρυφή λάμψη. Απρίλιος, μυστικών πυλών. Μάιος, Ατλάντια, δύναμη. Ιούνιος, λάμπον Θεός. Ιούλιος, κρόνιο, φως χαράς. Αύγουστος, ακτινοβόλος, ήλιος. Σεπτέμβριος, κλειδοκράτορα αγάπης. Οκτώβριος, ήλιος και νερό ζωής. Νοέμβριος, αένας αλλαγής. Και ο Δεκέμβριος, αίτητος ήλιος. Ονομασίες, οι οποίες δεν είναι τυχαίες, είναι βγαλμένες μέσα από αριθμοσοφία και αριθμολογικές αναζητήσεις. Αυτά τα κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να γνωρίζουν τι γίνεται και ποιο είναι το νόημα και ποιες δονήσεις, σε ποιες δονήσεις βρίσκονται και ανάλογα να συντονιστούν και εκείνοι. Αυτό το οποίο θα κάνω είναι θα βγάλω για κάθε μήνα από μία κάρτα. Ο Ιανουάριος σας σωθεί όσοι γεννήθηκαν Ιανουάριο μαζί με τις προηγούμενες συνδυασμούς μπορείτε να δείτε εδώ ό,τι έχει να κάνει με την πραγμάτωση, την τύχη, την ασφάλεια. Καινούρια σχέδια και καινούρια πράγματα. Ο Φεβρουάριος έρχεται με έναν μάγο που είναι η πνευματική ουσία ο μάγος που σας οθεί να μάθετε, να καταλάβετε πώς λειτουργούν τα πράγματα, πώς είναι οι ενέργειες, καινούρια ξεκινήματα, καινούριο δυναμικό κομμάτι. Ο Μάρτιος με την κρυφή λάμψη είναι να βγείτε από τυχόν τέλμα, ήρθε η στιγμή να προχωρήσετε, να βρείτε δύναμη, γιατί έχετε πολύ δύναμη και να πάρετε αποφάσεις. Ο Απρίλιος είναι εδώ πάλι δύναμη και σημαίνει και κερδίζω εδώ. Ναι, υπάρχουν αγώνες, υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία εσείς θα καταφέρετε τελικά να βγείτε και να βγαίνετε νικητές. Το επόμενο είναι ο Μάιος. Ο Μάιος, συνεργασίες, επαγγελματικά πράγματα, προτάσεις, είστε πολύ καλοί στο οικονομικό, πολύ δύναμη στα οικονομικά κομμάτια και στις συνεργασίες και με ανθρώπους και συνεννοήσεις. Όλο αυτό είναι θετικό και είναι υπέρ σας. Λοιπόν, ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος είναι ο Ερημίτης. Ο Ερημίτης σημαίνει χρειάζεται υπομονή, σοφία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι ώστε εσείς να αποκτήσετε ακόμα πολύ μεγαλύτερη δύναμη και σοφία και αντοχή και ψυχική, και ψυχική αντοχή κιόλας και να αναζητήσετε αυτό το οποίο θέλετε. Το επόμενο, ο Ιούνιος είναι το αστέρι. Υδροχόος εδώ πέρα, ακολουθήστε το μήνυμα της ζωής, ακολουθήστε τις διαδρομές της ζωής, τι είναι αυτά τα οποία εσάς σας καλούν, βοήθειες εννοείται, είναι πολύ τυχαίο αυτή η κάρτα. Ο Ιούλιος έχει να κάνει, λοιπόν, με τις ευχές. Ο Ιούλιος έχει να κάνει με τις ευχές κλείσιμο κύκλων, ανταμοιβές, πράγματα, εφόσον, γιατί είναι και ο χρόνος βέβαια εδώ, εφόσον τα κάνεις καλά θα αμοιφθείς, εφόσον τα κάνεις λιγότερο καλά θα αμοιφθείς λιγότερο.
Ο Αύγουστος, μια πανέμορφη κάρτα, είναι η ολοκλήρωση, είναι η χαρά, η ευτυχία, είναι οι δεσμεύσεις, οι γάμοι, αραβώνες, περνάμε καλά, βαφτίσια, όλα όλα αυτά, πάρτι, οτιδήποτε θέλετε, πάντως είναι η ολοκλήρωση μέσα από χαρά. Ο Σεπτέμβριος, που είναι και ο κλειδοκράτορ της αγάπης, έρχεται με μια πανέμορφη κάρτα, η οποία είναι ο Άσος Κούπα. Εθέρας, ενέργεια, διέστηση, είναι καλό, δίνει ελπίδα λοιπόν. Και τώρα πάμε στον, είπαμε, μισό λεπτό, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, για μισό λεπτό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, που είναι ο Ιούνιος, 7, 8, 9, 10, που είναι ο Οκτώβριος, μην μπερδευτώ, εδώ είναι ο Οκτώβριος, έτσι, ήλιος και νερό ζωής. Και ήλιος και νερό και, και ζωής, έτσι. Δεν ξέρω αν μπερδεύτηκα προηγουμένως, δεν πειράζει, το διορθώνω τώρα. Εδώ είναι ο Οκτώβριος που έχει να κάνει με τον ήλιο και το νερό της ζωής. Ο κλειδοκράτορ της αγάπης είναι εδώ, ο Αύγουστος είναι εδώ και εδώ πέρα είναι ο Ιούλιος, το κρόνιο φως, μάλιστα. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Νοέμβριο. Ο Νοέμβριος λοιπόν έχει να κάνει με την αέναη αλλαγή και το παλεύω. Βεβαίως, αριθμός 9, παλεύω, μαχητής, πολεμιστής, αντέχω, τα καταφέρω μια χαρά. Και ο Δεκέμβριος, που σημαίνει αίτητος ήλιος, έρχεται με αυτή εδώ πέρα την ενέργεια που σημαίνει καλά νέα. Και εδώ εγώ καιρός είναι κατά κάποιο τρόπο για το Δεκέμβριο, προτάσεις, επαγγελματικά, πρακτικά θέματα, ολοκλήρωση και προχωράμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήτανε, ελπίζω να σας άρεσε, να ήταν διαφωτιστικό. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδείτε λιγάκι για να περάσει, γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες και να το δείτε και τι σημαίνει και πώς βγαίνουν κάποια πραγματάκια. Να σας ευχαριστήσω. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου και το like σου. Θα παρακαλούσα και εσάς λοιπόν τους συνδρομητές και τους καινούριους και τους παλιούς. Πατήστε τα καμπανάκια εκεί, ό,τι καμπανάκια δείτε, καπατήστε τα, βάλτε τα όλα για να σας έρχονται ενημερώσεις. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω, να σας αφήσω, να ξεκουραστείτε και εσείς. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με κάτι καινούργιο και πολύ όμορφο και πρωτότυπο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.